Ονομάζομαι Δημήτρης Αναστασίου, είμαι ζωγράφος και δημιουργός εικονιστορημάτων, για να χρησιμοποιήσω μία από τις μεταφράσεις στα ελληνικά του όρου graphic novel. Έχω πραγματοποιήσει 4 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής. Η τελευταία, με τίτλο Tangram, έλαβε χώρα από τον Δεκέμβριο του 2022 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023 στην Γκαλερί Σιτρών στην Αθήνα. Ζωγραφίες που έχουν εκτεθεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στη Ρωσία, την Ισπανία, την Ελβετία και τη Γερμανία. Το πρώτο μου εικονιστόρημα, με τίτλο Α-Α, εκδόθηκε στην Ελλάδα το 2018 από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο και στις χώρες της Αγγλικής Κοινοπολιτείας, μεταφρασμένο στα αγγλικά, το 2021 από τις εκδόσεις Jonathan Cape του ομίλου Penguin. Συχνά σκέφτομαι ότι είναι εκείνη η βαθύτερη ανάγκη που έχουμε εμείς οι άνθρωποι για καλύτερη κατανόηση του κόσμου μας αλλά και του ίδιου μας του εαυτού που μας σωθεί να δημιουργήσουμε βιβλία. Γιατί τα βιβλία είναι παράθυρα και καθρέφτες. Για μένα η εικονογράφηση είναι η ευκαιρία που μου δίνεται κάθε φορά να γνωρίσω έναν συγγραφέα μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας ενός βιβλίου και μαζί να προσπαθήσουμε να διηγηθούμε την ίδια ιστορία μέσα από διαφορετικές διαδρομές. Εκείνη του γραπτού λόγου και την εικονογραφημένη. Συχνά εστιάζοντας σε κοινωνικά ζητήματα, οι ζωγραφιές μου σχολιάζουν το κείμενο άλλοτε με χιούμορ ή με υπερβολή ή ακόμα και με μια δόση ειρωνίας. Θα έλεγα πως όταν εικονογραφώ ένα βιβλίο, αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι η αναζήτηση των στοιχείων εκείνων που θα με οδηγήσουν στο δεύτερο τρόπο αφήγησης και πως το τελικό αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει το παιδί που παραμένει μέσα μου. Πιστεύω πως η λογοτεχνία πάντα βρίσκει τον τρόπο να επικοινωνήσει ακόμα και τα πιο δύσκολα θέματα. Έτσι το 2017 έγραψα και εικονογράφησα τα Κίτρινα Καπέλα, ένα βιβλίο εμπνευσμένο από την ιστορία διάσωσης της οικογένειάς μου από το Ολοκαύτωμα. Εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Πατάκη. Είμαι η Κέλλη Ματαθία Κόβου, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, όπου συνεχίζω να ζω και να εργάζομαι ως γραφίστας και εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Ξεκίνησα να γράφω τις δικές μου ιστορίες από 7 ετών και έλεγα ότι θα γίνω συγγραφέας όταν μεγάλωνα. Πρωτοπαρουσιάστηκα ως θεατρική συγγραφέας το 2000 και στην πεζογραφία εμφανίστηκα το 2004 με το μυθιστόρημά μου «Ονειροφύλακες», κερδίζοντας το κρατικό βραβείο παιδικού βιβλίου. 20 χρόνια μετά μπορώ να λέω ότι είμαι συγγραφέας παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος. Έχω επανειλημμένως βραβευτεί και διακριθεί για το συγγραφικό μου έργο. Βιβλία και έργα μου έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες και ελπίζω και σε άλλες. Κάποια έχουν διασκευαστεί για θεατρικές παραστάσεις. Θεατρικά μου έργα έχουν παρουσιαστεί σε Ελλάδα και εξωτερικό, με πιο πρόσφατη τη συνεργασία μου στην παράσταση «Τα νέα θανάσιμα αμαρτήματα», συμπαραγωγή των κρατικών θεάτρων Καλσρούης, Ουψάλλας και Λουξεμβούργου. Μετά από πρόταση του ελληνικού τμήματος της ΣΥΜΠΗ, είμαι υποψήφια Ελληνίδα συγγραφέας για το βραβείο Hans Christian Andersen 2024 και πρέσβυρα παιδικού βιβλίου. Κοινά χαρακτηριστικά στα έργα μου για παιδιά και για ενηλίκους, ίσως να είναι ένας ιδιοσυγκρασιακός ποιητικός ρεαλισμός και ενίοτε με έντονα τα στοιχεία του μαγικού ρεαλισμού και της πολιτικής αλληγορίας. Η διαφορετικότητα, η μη αποδοχή του άλλου, το τραύμα της απώλειας και του πολέμου επανέρχονται σταθερά στη θεματολογία μου. Γράφω επειδή δεν μπορώ ούτε και θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος που ξέρω και μπορώ να επικοινωνώ καλύτερα αυτό που είμαι. Γράφω για παιδιά και για νέους, επειδή δεν είναι το παρελθόν που νιώθω να με στοιχιώνει τόσο, το μέλλον είναι. Και στο μέλλον, πάνω απ' όλα νιώθω ότι χρωστάω. Ονομάζομαι Ούρσουλα Φωσκόλου και γεννήθηκα στην Αθήνα το 1986. Σε όσους με ρωτούν, ποτέ δεν λέω είμαι συγγραφέας. Προτιμώ να λέω πως γράφω. Στο λογοτεχνικό κόσμο αναδύθηκα το 2016 μέσα από την κοιλιά ενός θαλάσσιου πλάσματος με τη βοήθεια των εκδόσεων Κύχλη. Το Κήτος είναι το πρώτο μου βιβλίο, μια συλλογή μικρών πεζογραφημάτων στο μετέχμιο μεταξύ πρόζας και ποίησης. Το 2020 ακολούθησε η νουβέλα «Η Παναγία των Εντόμων», ενώ το 2022 εκδόθηκε η νουβέλα μου με τίτλο «Ήσυχα να πας». Το πιο πρόσφατο βιβλίο μου, γραμμένο στο μέσο του ζώφου της πανδημίας, κινείται στην επικράτεια της επιστημονικής φαντασίας. Κρύβει στο κέντρο την αναζήτηση του εαυτού και της μνήμης, διερευνά τα ρευστά όρια της ταυτότητας και συνάμα αγγίζει το μυστήριο του τέλους.
Από τότε που ξεκίνησα να γράφω, τα θέματα που με απασχολούν είναι η παιδική ηλικία, ο έρωτας, ο θάνατος, τα γυρατιά, η έμφυλη ταυτότητα. Επανέρχομαι σε αυτά, τα κοιτάζω υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες, τα μεταμορφώνω σε μυρωδιές και εικόνες και παραμύθια για να τα ξορκίσω. Όταν δεν γράφω, αλλά και όταν δεν γράφω, βασανίζομαι από τις εικόνες, μου τριβελίζουν το μυαλό οι λέξεις, βάζω τρικλοποδιές στην Ούρσουλα συγγραφέα συνεχώς. Η έμπνευσή μου πηγάζει τις περισσότερες φορές από κάτι πολύ μικρό, το οποίο όμως κρύβει ένα δυνατό συνέστημα, μια δυνατή εικόνα. Τοποθετώντας τη στον πυρήνα, οικοδομώ Πετραδάκη-Πετραδάκη, το σύμπαν που θα τη φιλοξενεί. Όπως λέω και στο φετινό μήνυμα της ΣΥΜΠΗ για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, είμαι ένα βιβλίο. Η πρώτη σελίδα γράφτηκε όταν γεννήθηκα στην Αθήνα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έπλαθα ιστορίες και τις έπαιζα με τους φίλους μου. Στην εφηβεία τις έγραφα και τις φιλούσα στο συρτάρι, να μην τις διαβάσει κανείς. Όταν αποφάσισα ότι θέλω μια παραμυθένια ιστορία να τη διαβάσουν κι άλλοι, κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο μου, Αγάπη σαν παραμύθια, το 1995. Μετά ήρθε ο Τριγωνοψαρούλης το 1997, ο οποίος έμελε να γίνει ο πιο διάσημος, σύγχρονος, λογοτεχνικός ήρωας στην Ελλάδα. 8 βιβλία, εκπαιδευτικά προγράμματα, τραγούδια, θεατρικές παραστάσεις, ταινίες animation. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα πάνω από 80 βιβλία μου για παιδιά και εφήβους, πολλά από τα οποία έχουν βραβευθεί και έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες. Όταν ήμουν υποψήφιος για το βραβείο Άντερσεν, τόνισα ότι αν πρέπει να συνοψίσω όλο το έργο μου σε μία λέξη, αυτή θα είναι η λέξη αγάπη. Η αγάπη που πολεμά τις διακρίσεις, το ρατσισμό, το bullying. Η αγάπη που φαίνει την ειρήνη, στον κόσμο αλλά και μέσα μας. Η αγάπη που με κάνει να αποδέχομαι τον άλλο. Άλλωστε ο άλλος μπορεί να είμαι εγώ. Είμαι ένα βιβλίο. Διάβασέ με. Είμαι η Στέρια Κάβαλου και από το 2010 γράφω διηγήματα, μυθιστόρημα, ποίηση, θέατρο, παραμύθια και λογοτεχνία για παιδιά. Από πολύ μικρή ηλικία άρχισα να μαθαίνω γαλλικά και τελικά σπούδασα γαλλική φιλολογία, η οποία με οδήγησε στη λογοτεχνική μετάφραση. Μεταφράζω από τα αγγλικά και τα γαλλικά ταινίες, ντοκιμαντέρ και βιβλία. Όταν ήμουν μικρή, έλεγα φωναχτά ότι θα γίνω τραγουδίστρια, αλλά από μέσα μου συγγραφέας και μεταφράστρια. Οπότε νιώθω μεγάλη χαρά που η παιδική μου επιθυμία έγινε πραγματικότητα. Επειδή έχω καταπιαστεί με διαφορετικά είδη, αρκετοί με παρότριναν να διαλέξω κάτι και να προχωρήσω σε αυτό. Μπορείς να γράψεις ένα πολύ σκληρό κείμενο για ενήλικες και ταυτόχρονα να θέλεις να μιλήσεις τα παιδιά ως συνενοχός τους και αυτό να λειτουργεί. Κάθε φορά που με την ευκαιρία κάποιας παρουσίασης μηδενίζεται η απόσταση που με χωρίζει από τους αναγνώστες, είτε είναι μικρή σε σχολεία, βιβλιοπολία, βιβλιοθήκες, είτε μεγάλη, νιώθω λιγότερη μοναξιά και ελπίζω έτσι να νιώθουν και εκείνοι διαβάζοντάς με. Με το βιβλίο μου «Η Ντουλάπα» ήθελα να μιλήσω για το αίσθημα δυσφορίας και δυστυχίας που γεννιέται στα παιδιά από στερεότυπα που εμείς τους φοράμε αναφορικά με το φύλο τους. Πρόθεσή μου ήταν να δείξω ότι τα χρώματα και τα παιχνίδια είναι για όλα τα παιδιά. Πέρα όμως από αυτό, νομίζω ότι σε κάθε μου βιβλίο υπάρχει ένας φόβος και ταυτόχρονα η ανάγκη της ηρωίδωσης του ήρωα να ξεφύγει από αυτόν. Ένας φόβος κάπως επίκτητος από την κοινωνία. Δική μου ανάγκη να δείξω ότι μπορούμε να μάθουμε και να πράττουμε αλλιώς. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε Κωνσταντινούπολη. Εκεί ξεκίνησα και τη συγγραφική μου δραστηριότητα στο ελληνόφωνο λογοτεχνικό περιοδικό της Κωνσταντινούπολης, Πυρσός. Το 1964 εγκαταστάθηκα στην Αθήνα. Ο κυριότερος λόγος της εγκατάστασής μου στην Αθήνα ήταν η απόφασή μου να γράψω στη μητρική μου γλώσσα που ήταν τα ελληνικά, αν και στην Κωνσταντινούπολη είχα αποφοιτήσει από ένα γερμανόφωνο λύκειο. Η σχέση μου με τις δύο αυτές γλώσσες με οδήγησαν πρώτα στη μετάφραση. Η συγγραφική μου δραστηριότητα ξεκίνησε από το θέατρο ως θεατρικός συγγραφέας, κυρίως χάρη στην επιρροή που είχε ασκήσει πάνω μου ένας πολύ σπουδαίος γερμανός συγγραφέας του θεάτρου, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Το 1970, στη διάρκεια της Χούντας, το Ελεύθερο Θέατρο ανέβασε το θεατρικό μου έργο «Η ιστορία του Αλή Ρέτσο», που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Στη διάρκεια των παραστάσεων έγινε η γνωριμία μου με τον σκηνοθέτη Φόδωρο Αγγελόπουλο, η οποία
μας οδήγησε σε μια πολύ στενή φιλία, αλλά και συνεργασία στα σενάρια των ταινιών του. Έτσι έγινε η δική μου μετάβαση από το θέατρο στο σενάριο. Το 1990 είχα αναλάβει τη συγγραφή των σεναρίων μιας τηλεοπτικής σειράς με τίτλο «Ανατομία ενός εγκλήματος». Στη διάρκεια της συγγραφής εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά μου, κυριολεκτικά από το πουθενά ένα πρωί, ο Κώστας Χαρίτος με την οικογένειά του. Αυτή η γνωριμία ήταν η αρχή της τροφής μου από το σενάριο στο μυθιστόρημα. Ξεκίνησα και έγραψα το πρώτο μου μυθιστόρημα όταν ήμουν 59 χρονών το 1996 με ήρωα τον Κώστα Χαρίτο. Από τότε έχω γράψει άλλα 16 αστυνομικά μυθιστορήματα, πάντα με ήρωα τον αστυνόμο Κώστα Χαρίτο. Είμαι δημιουργός κόμιξ και πολιτικός γελιογράφος και υπογράφω τα σκίτσα μου με το ψευδώνυμο Σολούπ. Έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ενώ είμαι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Επίσης διδάσκω γελιογραφία και κόμιξ στο πρόγραμμα e-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 14 συλλογές με γελιογραφίες και κόμιξ. Η διατριβή μου τα ελληνικά κόμιξ, όπως και τα graphic novels Αϊβαλή, το οποίο έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα στα αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά και ισπανικά, ο Συλλέκτης, 6 διηγήματα για ένα κακό λύκο και 21 η μάχη της πλατείας. Αυτή την περίοδο δουλεύω πάνω στη μεταφορά σε graphic novel του πλέον γνωστού έργου του Νίκου Καζαντζάκη, Ζορμπάς. Με αφορμή τα graphic novels Αϊβαλή και Συλλέκτης, έχουν πραγματοποιηθεί δύο μεγάλες εκθέσεις στο Μουσείο Μπενάκη, ενώ το graphic novel 21 η μάχη της πλατείας αποτέλεσε την αφορμή για τη μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια έκθεση κόμικ στην Ελλάδα και μάλιστα διπλή στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδας και παράλληλα στο Μουσείο Τεριάδης στη Λέσβο. Δουλειά μου ακόμα έχει παρουσιαστεί και εκτεθεί στην Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ. Λέγομαι Φωτεινή Στεφανίδη και γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο της Αττικής, το Γενάρη του 1962. Ο πατέρας, σημαντικός ζωγράφος και εικονογράφος, με έβαλε στον κόσμο της εικόνας από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Ξεκίνησα συστηματικά μελέτη σχεδίου και χρώματος από 16 χρονών. Ολοκλήρωσα σπουδές ζωγραφικής και νοπογραφίας στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, με σημαντικούς δασκάλους όπως ο Γιάννης Μόραλης και ο Δημήτρης Μηταράς. Την πρώτη μου εικονογράφηση την έφτιαξα πλάι στον πατέρα πριν καν μπω στη Σχολή Καλών Τεχνών. Η εικονογράφηση και η χαρακτική με ενδιαφέρουν εξίσου με την καθαρή ζωγραφική. Έχω εικονογραφήσει πάνω από 100 βιβλία βασισμένα σε κείμενα που μου εμπιστεύτηκαν ξεχωριστοί Έλληνες συγγραφείς. Ασχολήθηκα με το συλλεκτικό βιβλίο. Με συνεπέρνει η αρχαία και η λαϊκή τέχνη, ειδικά της χώρας μου. Και ήμουν τυχερή που σε περίπου 30 βιβλία συνεργάστηκα με έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολόγους της Ελλάδας, τον Χρήστο Μπουλώτη, εικονογραφώντας κείμενά του για παιδιά και μεγάλους. Τα τελευταία χρόνια γράφω. Κύρια έμπνευση, στιγμιότυπα της παιδικής ηλικίας, στοιχείο που υπάρχει και στα βιβλία που εικονογραφώ ως εικόνα. Στην εικονογράφηση ή και τη ζωγραφική εντάσσω επενεκτικά και στοιχεία της καθημερινότητας, στιγμιές, εικόνες, ημερολογιακού χαρακτήρα. Μεγάλο χώρο στη θεματολογία καταλαμβάνει η χλωρίδα της χώρας μου που μελετάω από την παιδική επίσης ηλικία, πέρα από σχολές και στόχους, μόνο από καθαρό ενδιαφέρον. Στην αφίσα για τη Διεθνή ημέρα του παιδικού βιβλίου που μου ανατέθηκε από την Ήπειρο Ελλάδας και με τίμησε τόσο πολύ αυτή η ανάθεση, ήταν ευλογία που ασχολήθηκα για μια εικόνα με θέματα που λατρεύω. Παιδί, φύση, βιβλίο, Ελλάδα. Είμαι ένας εξκαφέας, σκάβω με μανία, χωρίς να ξέρω τις περισσότερες φορές τι θα βρω. Περνάνε μέρες, μήνες, νύχτες άγρυπνες. Εκείνο που τρέφει το πείσμα να συνεχίσω είναι η αιμονή μου σε κάτι ακόμα θολό. Μια εικόνα που επανέρχεται, μόνο το περιγραμμά της, ή μια κουβέντα που έμεινε στη μέση. Κάτι απροσδιόριστο που έχει όμως ριζώσει μέσα μου.
σκάβοντας το απροσδιόριστο παίρνει μορφή. Από πολύ μικρή, όταν άρχισα να γράφω, εκείνο που με ενδιέφερε ήταν η αθέατη όψη των πραγμάτων. Το ξεγύμνωμα του μύθου, τι συμβαίνει κάτω από τη τυλπνή επιφάνεια. Οι χαρακτήρες στα βιβλία μου είναι συχνά τύποι ανώνυμοι, καθημερινοί, που προσπαθούν να ισορροπήσουν κρατώντας σταθερό αυτό το εύθραυστο νήμα της καθημερινής ζωής. Ένα τυχαίο γεγονός σπάει το νήμα, το κόβει. Ένας έρωτας, μια συνάντηση. Η ερωτική επιθυμία επανέρχεται στα βιβλία μου με μια δύναμη ανάφλεξης που πηγαίνει πολύ πιο πέρα και ξαπερνάει την σεξουαλική ορμή. Ο εαυτός μας είναι μια περιοχή οικία και άγνωστη. Πού τέμνονται αυτοί οι δύο κόσμοι? Εκεί που τέμνονται μπορεί να συμβεί η έκρηξη. Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1984. Στην πόλη αυτή σπούδασα, στην πόλη αυτή ζω και εργάζομαι. Η πίστη μπήκε στη ζωή μου απότομα, σχεδόν επιθετικά, όταν διάβασα πρώτη φορά το Μια Εποχή στην Κόλαση του Ρεμπό. Πρέπει να ήμουν 13-14. Σε μια ηλικία δηλαδή που δεν μπορείς να καταλάβεις, αλλά μπορείς να νιώσεις με τρόπο βαθύτερο, όπως το επιτρέπει η αφέλεια και η αγνότητα της άγουρης ηλικίας. 4 ποιητικές συλλογές μετά και ταυτόχρονα μετά από μερικά θεατρικά έργα ποιητικού ύφους, αρκετά κριτικά κείμενα, μεταφράσεις και άλλα. Καταλήγω στο συμπέρασμα πως η ποίηση αναζητά πάντοτε αυτήν την ακριβώς συνθήκη, την επιστροφή στην αρχική κατάσταση, στη στιγμή που την πρωτογνώρισες. Σε έναν ενθουσιασμό με όρους δέσμευσης, σε μια ταυτόχρονη ανάγκη ριζώματος και διαρκούς ανανέωσης. Για τους λόγους αυτούς, προσπαθώ να διεκδικήσω μέσα από το γράψιμο των ποιημάτων και των ποιητικών συνθέσεων μια ταυτόχρονη επαφή τόσο με την νεοελληνική και παγκόσμια ποίηση των δύο τελευταίων αιώνων, όσο και με στοιχεία φαινομενικά ξένα στους ποιητικούς τρόπους. Τους θεατρικούς διαλόγους και την κινηματογραφική σκηνοθεσία, τη stand-up κωμωδία και τα κόμιξ, τη φιλοσοφία της ιστορίας και τα μαθηματικά. Επιλέγοντας μια περιδιάβαση στους τρόπους του ελεύθερου στίχου από το πεζοποίημα και τη μικρή φόρμα μέχρι τα εκτενή μονολογικά ποίηματα. Γιατί σε μια εποχή νοηματικού θορύβου και πληροφοριακού καταιγισμού, η ποίηση οφείλει να είναι μια γλώσσα διαρκώς νέα και μια διατύπωση του κόσμου που κυριολεκτεί βαθύτερα από την κυριολεξία.